Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλησπερίσουμε αμέσως τους καλεσμένους μας. Είναι δύο υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τάσος Βαβούσκος από την παράταξη Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα, με επικεφαλή τον κύριο Ταχιάο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Γιάννης Ράπτης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη, είναι το μέλλον, με επικεφαλή τον κύριο Ορφανό. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Ράπτη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και στους δύο σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Κύριε Βαβούσκο, να ξεκινήσω με εσάς και να μας πείτε δύο λόγια για τον εαυτό σας, την εμπειρία σας από τα αυτοδιοικητικά και την απόφασή σας να κατεβείτε ως δημοτικός σύμβουλος. Μάλιστα. Τώρα να μιλήσω για τον εαυτό μου λίγο δύσκολο. Επαγγελματικά είμαι δικηγόρος. Έχω μια ειδικότητα επιστημονική και επαγγελματική και συγγραφική στο εκκλησιαστικό δίκαιο. Και έχοντας μετά από 20 χρόνια μια πορεία και επαγγελματική και επιστημονική, σκέφτηκα ότι μπορώ και θέλω να βοηθήσω στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης μου. Πρώτη φορά κατεβαίνετε στα κοινά, τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση. Ακριβώς, πρώτη φορά. Και γιατί με το συγκεκριμένο συνδυασμό σας έγινε πρόταση? Έχουμε μία μακριά γνωριμία, όχι άμεση, μέσω των οικογενειών μας, και μία φιλική συζήτηση την οποία είχαμε σε κάποια ωραία συνάντηση, κατέληξε στην πρόταση συνεργασίας και στη συμφωνία. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Ράπτη, με την παράταξη του κυρίου Ορφανού, τη δημοτική παράταξη, η δική σας ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση? Για μένα είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έτυχε ποτέ να ασχοληθώ. Εγώ δραστηριοποιώ επιχειρηματικά στη Θεσσαλονίκη, στο νόμο Θεσσαλονίκης, και επαναλαδικά ως εμπορικός διευθυντής στην μητρική εταιρεία, στην οποία είμαι αντιπρόσωπος της για τον νόμο Θεσσαλονίκης. Δεν έχω εμπειρία σε αυτό. Η εμπειρία μου κυρίως είναι όσον αφορά επιχειρηματικά, που ασχολούμαι σαν μάνατζερ, δικώντας περίπου 100 άτομα, 100 οικογένειες που είμαστε μαζί, συναστρεφόμαστε μαζί κάθε μέρα τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα, κύριε Ράπτη, γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στο επιχειρήν στη Θεσσαλονίκη και αν μπορεί, θα ξεκινήσουμε με αυτό να σας ρωτήσω, αν μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο αυριανός Δήμος Θεσσαλονίκης, να συμβάλλει και να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρήν στον τόπο, που κατά πολλούς αργοπεθαίνει. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει τα αυτά 10 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και δεν είναι προτεραιότητα σίγουρα αν μπορεί να αλλάξει κάτι ο Δήμος άμεσα σε αυτό το επιχειρήν. Είναι αφορά την πολιτεία και την αλλαγή της οικονομικής κατάστασης. Πρέπει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να συνεισφέρει με νέες υποδομές και βελτίωση των υπάρχων υποδομών, ώστε να κάνει την επιχειρηματικότητα να μπορέσει να είναι πιο γρήγορη όσον αφορά την απόφαση ενός νέου να ασχοληθεί με την μια επιχείρηση. Να διευκολύνει τους επιχειρηματίες στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να αυξήσουν την κερδοφορία τους με κάποια ανταποδοτικά τέλη ενδεχομένως. Θα πρέπει οι τουρίστες οι οποίοι επισκέφτονται την πόλη μας να αυξηθούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί νέα τάση στην αγορά, να την τονώσουμε την αγορά με την δημιουργία και την ανάπτυξη ήδη των νέων υποδομών που είναι στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία αφετέρου μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική στην αγορά. Γιατί θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Όλα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό, με το λιμάνι, με το αεροδρόμιο που αναπτύσσεται ήδη, αυτό μπορεί να βοηθήσει την οικονομία στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον και όλους τους νομούς και τους δήμους που έχουν σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει όχι μόνο τουρισμός, σαν by-bus να περνάει ο κόσμος και να φεύγει, να το δει και σαν ιστορικός προορισμός. Σαν θρησκευτικός τουρισμός. Δηλαδή να έχει επεκτάσεις από εκεί πέρα η αύξηση της προσέλευσης κόσμου μέσω των λιμανιών και των αεροδρομίων. Μάλιστα, είναι βασικές υποδομές με λίγα λόγια. Είναι βασικές υποδομές. Και προϋποθέσεις ταυτόχρονα. Ναι, αν μην αναλωθούμε στα καθημερινά, τα οποία ασχολούμαι τόσο καιρό όλοι μας και τόσα χρόνια με την καθαριότητα, αυτά πρέπει να είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Το πρώτο μέλημα του κάθε δημάρχου αυτή τη στιγμή, και ελπίζω και θα είμαστε εμείς, πιστεύω, στην διοίκηση του Δήμου, είναι να μπορέσουμε να αυτά τα θέματα να λυθούν άμεσα, τα καθημερινά, τα οποία προσφέρουν τον κόσμο φυσικά, καθαριότητα και αυτά που θα ίσως να αναφέρετε αργότερα, και να πάμε στα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Κύριε Βαβούσκο, για σας θέλω να ρωτήσω, η ενασχόλησή σας, η επιστημονική ενασχόλησή σας, ενδεχομένως να σας, τουλάχιστον στον τομέα σας, αλλά και σε άλλους τομείς, δείχνει ξεκάθαρα ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε μεγάλη διαρροή επιστημονικού δυναμικού. Φεύγουν, δεν μένουν στην πόλη και πάσχει ταυτόχρονα και η καινοτομία. Δηλαδή, πέρα από το επιχειρήν που ενδεχομένως όντως είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του στα χέρια του κράτους και ενός κεντρικού σχεδιασμού, στην καινοτομία και στο επιστημονικό δυναμικό, ίσως ένας Δήμος θα μπορούσε καλύτερα να οργανώσει κάποια πράγματα και να κρατήσει λαμπρά μυαλά στον τόπο. Το πιστεύετε αυτό? Και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό? Κοιτάξτε, είμαι από τους παθόντες. Είμαι από αυτούς ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό, σπούδασε και τελικά ξαναγύρισε.
Και αυτό είναι ένα πολύ ενισχυτικό σημείο, διότι έχουμε μέσα μας την τάση να επιστρέφουμε στην πατρίδα μας, δηλαδή να θέλουμε να προσφέρουμε. Ο Δήμος, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του και σε συνεργασία με μια μεγάλη πηγή που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει πολλά. Αυτά βέβαια ως εξειδίκευση είναι θέματα τα οποία θα χειριστεί ο Δήμος απευθείας στο Πανεπιστήμιο σε κατηδίαν συνομιλίες. Αυτό μπορώ να πω εγώ είναι ότι όντως η πόλη έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα με το Αριστοτέλειο αλλά και με τα υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δουλεύουν στην πόλη μας και μπορεί να συνεργαστεί και να λειτουργήσει έναν κύκλο οικονομίας και επιστημονικής ανάπτυξης που έχει πολλές προοπτικές. Και χαίρομαι που ακούω και για το θρησκευτικό τουρισμό, κάτι το οποίο επανειλημμένως έχω γράψει και πρεσβεύω, γιατί μια πόλη αναπτύσσεται όχι μόνο σε έναν τομέα, αλλά σε πολλούς. Και η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το δίτρο χαρακτηριστικό του Βυζαντινού και της Ορθοδοξίας και είναι ένα μεγάλο ατού για την πόλη. Και μπορεί να προσφέρει πολλά στην οικονομία, η οποία οικονομία μετά κινεί και κυλεί τα πάντα. Σαφώς. Εσείς πιστεύετε ότι η δυναμική της Θεσσαλονίκης στον τουρισμό δεν αυξήθηκε από την παρούσα διοίκηση του Δήμου μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, έγιναν, θεωρείτε, κάποια βήματα? Εγώ που κυκλοφορώ στην πόλη και λόγω του επαγγέλματος βλέπω τον τουρισμό να κυκλοφορεί. Υπάρχει τουρισμός. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε. Υπάρχουν πάντα προοπτικές ανάπτυξης και πάντα πρέπει να κυνηγούμε το καλύτερο. Και ο τουρισμός στην Θεσσαλονίκη κινείται σε χαμηλά επίπεδα πλευράς οργάνωσης. Η προσέλκυση θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί το αντικείμενο που προσφέρει η πόλη είναι πολύ μεγαλύτερο. Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Ράπτη, εσείς είπατε ότι η καθημερινότητα είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει λυθεί χθες, όπως η καθαριότητα. Σαφώς, δεν διαφωνεί κανείς. Απλά δεν έχει λυθεί και είναι μια εικόνα της πόλης που όντως βλέπει ένας επισκέπτης. Mm-hmm. Είναι μια κακή εικόνα της πόλης. Η δική σας παράταξη τι θέση έχει για το πρόγραμμα που αφορά την αλλαγή αυτής της εικόνας? Και δεν μιλάω μόνο για την καθαριότητα, μιλάω για όλο αυτό που έχει να κάνει με τον πολίτη μέσα στην πόλη, την κίνησή του, τη μετακίνησή του. Κοιτάξτε λίγο, είναι λυπηρό, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θέματα όπως η καθαριότητα, ο φωτισμός, το παρεμπόριο που δημιουργείται συνεχώς σε διάφορα σημεία της πόλης, το παρκάρισμα, είναι προβλήματα τα οποία τα ακούω και εγώ σαν πολίτης όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ, σαν επιχειρηματίας, και κινούμαστε και εμείς και οι συνεργάτες μου καθημερινά στην πόλη, σε όλο το πολυδημικό και σε όλους τους Δήμους, παντού υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Λίγοι Δήμοι είναι αυτοί που έχουν κάνει πραγματικά ενέργειες και φαίνεται διαφορά στο θέμα της καθαριότητας. Έχουν γίνει φυσικά κάποιες ενέργειες. Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε κανένα έργο κανενός δημάρχου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ίσως όμως πρέπει να γίνουν πιο βαθιές τομές. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια αξιολόγηση του ήδη εξοπλισμού που υπάρχει. Να δουν αν πρέπει να κάνουν κάποιες νέες αγορές σε νέα μηχανήματα. Αν πρέπει ίσως το management, να το πω έτσι όπως το χρησιμοποιώ εγώ στην καθημερινότητά μου, δεν είναι σωστό. Να δούμε, να αξιοποιήσουμε τα άτομα τα οποία πρέπει να πάνε σε άλλα πόστα. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά όλοι έχουν απαξιωθεί στην Θεσσαλονίκη και όλοι είναι ανίκανοι να μπορέσουν να καθαρίσουν αυτή την πόλη. Σίγουρα γίνανε κάποιες ενέργειες. Πρέπει αυτές να τις βελτιώσουμε και να γίνουν βαθιές τομές. Ο Ορφανός, ο Γιώργος, έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά του και είναι κάποια οποία θα ανακοινωθούν την Κυριακή, την ερχόμενη, στις 5 Μαΐου. Μεθαύριο, ναι, σωστά. Μεθαύριο. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα ακριβώς πάνω στην καθαριότητα. Έχει ήδη πει ότι όσον αφορά το κομμάτι θα βγουν κάποιοι κάδοι, καφέ, κάδοι, οι οποίοι είναι για τα οργανικά σκουπίδια. Θα προχωρήσουμε σε μια ανακύκλωση. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς οι πολίτες, να οργανωθούμε και να καθημερινά βάλουμε στη ζωή μας την ανακύκλωση. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μαζί. Ένας δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη που λένε. Θέλει μια μαζική κινητοποίηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αλλά για όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, κύριε Ράπτη, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνουν? Πάρα πολλοί υποψήφοι σήμερα πρεσβεύουν ότι θα πρέπει να ανοίξουν χώροι, να δοθούν ελεύθεροι χώροι προς χρήση στους δημότες της Θεσσαλονίκης, είτε με πεζοδρομήσεις, είτε με αναπλάσεις που θα έχουν περισσότερα πεζοδρόμια. Και πάρα πολύ μεγάλος λόγος γίνεται φυσικά και για το κλείσιμο του ιστορικού κέντρου με μια συνολική πεζοδρόμηση και από εκεί και πέρα, φυσικά στο πλαίσιο λειτουργίας του μετρό και άλλων μορφών μετακίνησης μέσα συγκοινωνίας. Πρέπει να δούμε το Δήμο σαν οργανισμό, σαν μια επιχείρηση. Δηλαδή, κάθε κίνηση που πρέπει να γίνεται πρέπει να έχει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πολλές φορές μπαίνουμε στην παγίδα για να κάνουμε γρήγορα πράγματα, γίνονται λύσεις άμεσες, οι οποίες δεν είναι σοβαρά μελετημένες. Πρέπει συνεργασία με το Αριστοτέλειο, με ειδικούς φορείς, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και να καταρτήσουν μια συγκεκριμένη μελέτη σε σχεδιασμό και με την ολοκλήρωση του μετρό, να γίνουν κάποιες τις κινήσεις. Και πρέπει να γίνουν αν εφόσον αυτά βοηθούν τον πολίτη στην καθημερινότητά τους. Πρέπει η πόλη να είναι φιλική προς τον πολίτη. Όλες οι ενέργειες που θα κάνουμε σαν παράταξη έχουν αυτό το σκοπό.
να δημιουργηθούν φυσικά συνέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις και να λυθούν αυτά τα προβλήματα χθες, όχι σήμερα, ούτε αύριο. Δηλαδή, καθημερινά και εμείς, σαν πολίτες, κινούμαστε στην πόλη και σαν οικογενειάρχες και σαν παρέες και σαν επιχειρήσεις και βλέπουμε αυτά που λένε καθημερινά. Και βλέπουμε μεσοπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες λύσεις, οι οποίες τελικά βρίσκονται μπροστά μας και ξαναρχόμαστε πάλι πίσω. Ο σκοπός της παράταξης του Γιώργου Ορφανού είναι να κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τον έχει ήδη πραγματοποιήσει, είναι στο πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Κύριε Παπούσκο, για εσάς ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα της πόλης αυτή τη στιγμή, του Δήμου? Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη δεν έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη έχει μερικά βασικά και χρονίζοντα προβλήματα. Αυτά είναι, όπως τα ξέρουμε όλοι και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, είναι το κυκλοφοριακό, είναι η καθαριότητα, είναι η ασφάλεια και είναι και το θέμα των χώρων αναψυχής, πρασίνου. Είναι προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα ξέρουμε όλοι μας. Και είναι σύνθετα ζητήματα. Η Θεσσαλονίκη έχει και μία ιδιαίτερη δομή στον τρόπο με τον οποίο εκτείνεται. Έχει ένα στενό μέρος κοντά στη θάλασσα και δεξιά και αριστερά αρχίζει και πλαταίνει. Οπότε το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό που είναι συνδεμένο μαζί της έχει μία ιδιαίτερη μεταχείριση. Κάτι το οποίο ο Νίκος Ταχιάος έχει ασχοληθεί και παλαιότερα, έχει μιλήσει και το γνωρίζει. Από εκεί πέρα όλα είναι θέμα διαλόγου. Είπατε για τις ιδέες περί πεζοδρόμησης του κέντρου. Είναι καλό κανείς να κάνει πεζοδρόμους, αλλά θα πρέπει να προλαμβάνει και να σκέφτεται πού θα εκδιώξει την κίνηση των οχημάτων. Όπως και αν μετατρέψεις έναν δρόμο, ένα πεζόδρομο σε δρόμο, πρέπει να δεις πού θα πάνε οι πεζοί σου. Λοιπόν, όλα είναι θέμα διαλόγου, αλλά απόψεων των ειδικών. Γιατί ο διάλογος προϋποθέτει αυτοί που συζητούν να ξέρουν για τι πράγμα συζητούν. Και αυτοί βέβαια, που ξέρουν... Οι πολίτες δεν έχουν ειδικές γνώσεις πάντα σε αυτά. Όχι, και δεν μιλώ για τους πολίτες. Αν ρωτήσει κάποιος και βάλει σε δημόσια διαβούλευση ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι αυτές οι αλλαγές κυκλοφοριακές, ο πολίτης θα πει αυτό που τον πονάει και αυτό που τον ζορίζει. Ναι, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Χωρίς επιστημονική βάση και χωρίς να έχει στο νου του. Μα όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Γιατί ο καθένας έχει τα ερεθίσματά του. Μπορεί εγώ, σαν δικηγόρο, σαν εκκλησιαστικό δίκαιο, να ξέρω κάποια πράγματα περισσότερα, αλλά και ο απλός πιστός ζει την Εκκλησία με τον δικό του τρόπο. Κάθε ιδέα και κάθε γνώμη είναι χρήσιμη. Και αξιολογείται ανάλογα. Mm-hmm. Το παν είναι να καταλάβουμε ότι όπως το ταγκό χρειάζονται δύο για να υπάρχει αρμονία. Ο ένας είναι ο Δήμος, το άλλο το ετερονίμηση είναι οι Δημότες. Θα πρέπει λοιπόν ο μεν Δήμος να αποφασίζει, οι δε πολίτες όμως να εφαρμόζουν και να ακολουθούν και να προτείνουν και βελτιώσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να δουλέψουμε. Η κολυσιεργία σε μεγάλα έργα μέσα στην πόλη, που νομίζετε ότι οφείλεται μέχρι σήμερα? Γιατί σήμερα συζητάμε για κάτι και το βλέπουμε να υλοποιείται μετά από, τι να πω τώρα, 10 χρόνια, 15 χρόνια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι μια παθογένεια η οποία έχει και τοπικά θεμέλια και εθνικά θεμέλια. Δηλαδή η γραφειοκρατία και η αβελτηρία στον τρόπο αντιμετώπισης δεν είναι μόνο τοπικό ή εθνικό φαινόμενο. Είναι και τοπικό και εθνικό. Και φυσικά στα τοπικά συμπαρασύρεται από τα όσα ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Από εκεί πέρα η καλύτερη οργάνωση και η συνεχής ενημέρωση για το τι καινούριο παρουσιάζεται στον κόσμο και ενσωμάτωση στην δική μας ζωή και στον δικό μας τρόπο σκέψης είναι το καλύτερο. Και νομίζω και είμαι σίγουρος ότι εμείς σαν συνδυασμός αυτά όλα τα πιστεύουμε. Και ο Νίκος Ταχιάος το ξέρει και το βεβαιώνει. Γι' αυτό και το σύνθημά του είναι να κάνουμε την πόλη να χαμογελάσει ξανά. Η έννοια της ασφάλειας τι σημαίνει για εσάς, κύριε Παπούσκο? Σε απλά λόγια. Και θα ρωτήσω και τον κύριο Ράπτη μετά. Σε απλά λόγια, ως πατέρας θα σας μιλήσω. Θέλω να περπατώ στον δρόμο και να νιώθω ασφάλεια, να κυκλοφορώ και να μην βλέπω ούτε σκηνικά τα οποία μου δίνουν την αίσθηση ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω χωρίς να έχω το νου μου είτε στην τσάντα μου είτε στο πορτοφόλι μου. Και επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να μπορεί και το παιδί μου να κυκλοφορεί άνετα. Και φυσικά πάνω απ' όλα μείωση της εγκληματικότητας. Οι δείκτες, όπως είχε ανακοινώσει το προηγούμενο έτος η ελληνική αστυνομία, έχουν ελαφρώς μειωθεί, αλλά παραμένουν υψηλοί. Υπάρχει μια ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται και μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και ειδικά και για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι μια ασφαλέστερη πόλη θα δημιουργήσει τα εχέγγυα και για αύξηση της κίνησης και των πολιτών της, αλλά και των επισκεπτών της. Και πού μπαίνει ο Δήμος πάνω σε αυτό το θέμα? Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος πολίτης της πόλης. Οφείλει να φροντίσει, μπορεί να μην έχει τις αρμοδιότητες που έχει η ελληνική αστυνομία, αλλά πάντα η συζήτηση με την ελληνική αστυνομία είναι επιβεβλημένη, ώστε σε συνεργασία να μπορεί ο καθένας να ασκήσει τις αρμοδιότητές του στο δικό του πεδίο και από συνεργασία να προκύψει ένα σωστό αποτέλεσμα.
Κύριε Ράπτη, εσείς πιστεύετε ότι ενδεχομένως η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας κάποιος άλλος τρόπος θα μπορούσε να συμβάλλει? Κοιτάξτε λίγο. Θα απαντήσω... Και πώς εννοείτε και εσείς την ασφάλεια, θέλω να πω. Η ασφάλεια είναι σίγουρα αυτά που προηγουμένως ανέφερε ο φίλος μου εδώ πέρα δίπλα, ο κύριος Βαβούσκος. Σωστά. Και εγώ, όπως πατέρας δύο παιδιών, και εγώ έχω τις ίδιες ανησυχίες στην καθημερινότητά μου που πάμε μια βόλτα με τα παιδιά ή με τη σύζυγο ή οπουδήποτε ή φίλοι μας που κινούμαστε στην πόλη. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η αστυνομία θεωρώ ότι κάνει ένα σημαντικό έργο. Πρέπει να ενισχυθεί κι αυτή. Εμένα, αυτό που με κέρδισε κιόλας η επιλογή μου να είμαι υποψήφιος με τον Γιώργο τον Φανό ήταν η αποφασιστικότητά του. Γι' αυτό πιστεύω ότι ως δήμαρχος θα είναι αποφασιστικός στο να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτό, να το μειώσουμε τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό, να πιέσουμε σε πρώτη κατεύθυνση να ενισχυθεί η αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία δεν έχει τις αρμοδιότητες όσον αφορά την αστυνόμευση, τουλάχιστον στην εποπτεία και την παρουσία της μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Γιατί πρέπει να κάνουμε πρόληψη, ας πούμε, του εγκλήματος, όχι καταστολή. Η πρόληψη είναι σίγουρα το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε σαν Δήμος και γενικά σαν πόλη γενικότερα. Α, μάλιστα. Πιστεύετε, σαφώς και η πρόληψη ναι. παίζει πάρα πολύ η παρουσία, μεγάλο ρόλο. Και ακόμα και τη δημοτική αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις αποτρέπει ίσως κάποιους επιτίδους να κάνουν κάποιες ενέργειες εγκληματικές, σίγουρα. Ακόμα και στο λεωφορείο που μπαίνει ένας δημοτικός αστυνόμος ή είναι συστάση, που έχουμε εντοπίσει να γίνονται κάποιες ληστείες συστάση από αθώους πολίτες, βλέπουμε ότι άμα ήταν η αστυνόμευση πιο έντονη σε τέτοια σημεία, ίσως να τον απέτρεπε. Mm-hmm. Θα λειτουργούσε αποτρεπτικά. Βέβαια. Mm-hmm. Κύριε Ράπτη και κύριε Παβούσκο, κύριε Ράπτη, για τις δικές σας παρατάξεις, τη Θεσσαλονίκη υπεύθυνα του Νίκου Ταχιάου και τη Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον του Γιώργου Ορφανού, οι αντίπαλες παρατάξεις, η πλευρά της κυρίας Νοτοπούλου και κάποιες άλλες παρατάξεις θεωρούν ότι πρεσβεύεται σχετικά τα ίδια πράγματα, προερχόμενοι από το γαλάζιο χώρο και οι δύο, και σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα γυρίσει πίσω στα παλιά και δεν θα κάνει κανένα βήμα προς το μέλλον. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Καλή ερώτησή σας. Προσωπικά δεν θα επέλεγα να είμαι υποψήφιος με καμία παράταξη που θα είχε πολιτικό χρήσμα. Θεωρώ ότι άσχετα αν ο Γιώργος Ορφανός προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένος να δώσει όλα τα κιλά και τη δύναμή του σαν πολίτης αυτής της πόλης, χωρίς κάποιο χρώμα πάνω του. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία το τι κάνουν οι προηγούμενοι, τι θα κάνουν οι επόμενοι. Και να το πω, μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει όσον αφορά, γιατί και αυτή είναι μέλος μιας κυβέρνησης, η οποία μας έχει φέρει και σε κάποιο τέλμα όσον αφορά κάποια οικονομικά της χώρας και κάποια συστήματα, τα οποία δεν ευδοκιμούν στην πόλη αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον του πολιτικού σκηνικού. Θα προτιμήσω να μείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιθυμώ τη συνεργασία και εγώ και η παράταξή μας και ο δήμαρχός μας, ο Ορφανός, ο Γιώργος, τη συνεργεία για το καλό της πόλης και του πολίτη, τίποτα παραπάνω. Κύριε Παβούσκο, ειδικά για τη δική σας παράταξη, είναι αυτό που καταλογίζουν ότι ακόμη περισσότερο θα επιστρέψει σε παλαιότερα έτη η Θεσσαλονίκη, αν εκλεγεί η παράταξη του Νίκου Ταχιάου. Κοιτάξτε, οι τοπικές υποθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, την κομματική ιδεολογία. Το αν ο δρόμος πρέπει να καθαριστεί ή αν η λάμπα πρέπει η καμένη να αλλαχθεί, δεν είναι θέμα ούτε αριστερής ιδεολογίας ούτε δεξιάς. Το αυτονόητο αυτό το ξεκαθάρισε και ο Νίκος Ταχιάος από την πρώτη στιγμή, λέγοντας ότι μπορεί να έχω τη στήριξη ενός κόμματος, αλλά από εκεί και πέρα το πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα είναι δική μου υπόθεση των συνεργατών μου και της ομάδας μου. Και αυτό νομίζω είναι που θα πρέπει να κρατήσουν όλοι, ότι η υποψηφιότητα του Νίκου Ταχιάου και όλων όσων συμπαρατασσόμαστε με τον Νίκο, δεν είναι κομματική. Βέβαια, όμως, δίνει και το στίγμα της πολιτικής που χαράσει η εκάστοτε δημοτική αρχή. Του που ανήκει. Θα είναι μια φιλελεύθερη πολιτική, θα είναι μια συντηρητική πολιτική. Μα τώρα σας είπα ακριβώς ότι οι τοπικές υποθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με κομματικές ή πολιτικές ιδεολογίες. Γιατί σας είπα, η καθαριότητα δεν είναι ούτε δεξιά αντίληψη ούτε αριστερή αντίληψη. Καθαριότητα θέλουμε όλοι. Ό,τι η αριστερή αντίληψη λέει όμως ότι δεν πάμε σε καθόλου ιδιωτικοποίηση, κρατάμε τον κόσμο όπως έχει, ενώ μια άλλη αντίληψη, ενδεχομένως όπως έχει εκφραστεί και από τον κύριο Ταχιάου, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μιλά και για μερική ιδιωτικοποίηση εκεί ναι, που επιβάλλεται. Βεβαίως και ιδιωτικοποίηση. Είναι όμως, βασική η ιδιωτικοποίηση όμως για μένα δεν είναι θέμα πολιτικής ιδεολογίας, αλλά ορθής και σωστής οικονομικής διαχείρισης. Εάν πιστεύει κανείς ότι. Και ορθά πιστεύει ότι η οικονομική διαχείριση μπορεί να γίνει ορθότερα με ιδιωτική επιχείρηση. Ναι, γιατί αυτό συμφέρει τους πολίτες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αν είμαι εγώ συντηρητικός, φιλελεύθερος, αριστερός, δεξιός, οτιδήποτε.
Συνεπάγεται από όλες τις θέσεις εργασίας όμως. Συνεπάγεται από όλες τις θέσεις όχι, εργασίας. Βέβαια. Όχι. Βέβαια. Τα σωστή... λέω αυτά για να ξεκαθαρίζουν κάποια βεβαίως. Πράγματα για να μπαίνουν στη θέση. Θέλω να το βεβαιώσω ότι η σωστή διαχείριση δεν οδηγεί ούτε σε απώλεια θέσεων, οδηγεί ίσως καλύτερα σε αύξηση των θέσεων εργασίας, όταν είναι σωστή διαχείριση. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ο οποίος θα επιλεγεί είναι διαφορετικός για κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και εγώ ότι η ιδιωτικοποίηση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι θέμα κομματικής ιδεολογίας. Είναι θέμα σωστής οικονομικής διαχείρισης. Mm-hmm. Κύριε Παπούσκο, στις συνεργασίες, εσείς προσωπικά τι βλέπετε να γίνεται σε επίπεδο συνεργασιών? Πιστεύετε ότι το αύριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα φέρει και σε ποιο βαθμό συνεργασίες? Προφανώς και εκ των πραγμάτων λόγω του εκλογικού νόμου. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος έχει έναν παραλογισμό. Θέλει ισχυρό δήμαρχο, αλλά τον προβλέπει υπό δύο διαφορετικές ταχύτητες. Εάν τον επιτύξει την πρώτη Κυριακή, τότε έχουμε έναν ισχυρό δήμαρχο πραγματικά και ατομικά και θεσμικά. Εάν όμως θα πρέπει να πάει στη δεύτερη Κυριακή, γιατί ο νομοθέτης θέλει 51% ούτως ή άλλως, τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν ισχυρό ατομικά δήμαρχο, αλλά θεσμικά αδύναμο. Λοιπόν, ο Νίκος Ταχιάος, για το μόνο πράγμα που μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ξέρει και ότι υποστηρίζει, είναι ότι θα υπάρξει διοίκηση στο Δήμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα διασφαλιστεί δηλαδή ότι η θα διοικηθεί ο Δήμος. Και η σωστή λειτουργία. Γιατί ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς οι δημότες. Ακόμα και αν είμαστε υποψήφοι και εκλεγούμε, δεν πάβουμε να είμαστε και δημότες. Και αυτό που προέχει είναι η σωστή λειτουργία και συνέχεια του Δήμου. Από εκεί και πέρα, αναλόγως του αποτελέσματος, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι θέλουμε την δυνατή ισχυρή εντολή για να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνένεση αποκλείεται. Απλά η συνένεση υπό το προϊσχύσαν καθεστώς επί Δημαρχίας Μπουτάρη απλώς δεν παρεμπόδιζε όταν δεν υπήρχε και όταν υπήρχε ενίσχυε, ενώ τώρα η υποτιθέμενη συζήτηση περί συνένεσεως μπορεί να δημιουργήσει πλήστα όσα προβλήματα. Αλλά λόγω του ισχύοντος όμως συστήματος. Θα υπάρξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας που δεν θα επιτρέψουν να βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδα η κάθε δημοτική αρχή. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι δικλείδες για την ώρα. Που θα... Θα το δούμε στην πράξη. Μπορούμε να κάνουμε τη σύντηση μετά τα αποτελέσματα. Εσείς, κύριε Ράπτη, όσον αφορά τις συνεργασίες και το αύριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, τι προβλέπετε και ποια είναι η δική σας γνώμη? Δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Παπούσκο, γιατί σκοπός μας είναι εννοείται να πάρουμε την εκλογική δύναμη, η οποία μας έχει αυτοδύναμους στο Δήμο, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να μην προβλέψουμε και οποιαδήποτε συνεργίες που μπορούν να γίνουν στο δεύτερο γύρο ή μετά την εκλογή του επόμενου Δημάρχου. Πρέπει να γίνουν αυτά, πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Εγώ, από τη φύση μου, είμαι συνεργάτης και ομαδικός παίχτης στην επιχείρησή μου και με επιχειρήσεις και σε όλη την Ελλάδα που συνεργαζόμαστε. Μόνο έτσι έρχεται το καλό αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε το καλό της πόλης. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες ότι θα πέσουν τρικλοποδιές και οτιδήποτε. Εδώ πάμε να κάνουμε ένα αποτέλεσμα. Εδώ κληθήκαμε όλοι σαν υποψήφοι, ο καθένας από το ρόλο του, άλλο σαν γιατρός, σαν δικηγόρος, σαν επιχειρηματίας, να ωφελήσουμε κάτι σε αυτή την πόλη. Πρέπει να γίνουν συνεργίες, για μένα είναι πρωταρχικός σκοπός αυτός, και να πάμε την πόλη μπροστά επιτέλους. Δηλαδή πρέπει μετά από 4-5 χρόνια να μην ξαναλέμε παλιά προβλήματα, να πάμε να λέμε άλλα θέματα, τα οποία θα αναπτύξουν την πόλη. Θα φέρουν τουρισμό, θα γίνει η Θεσσαλονίκη αυτό που της αξίζει. Προφανώς. Και οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες πλέον στη Θεσσαλονίκη το αύριο. Όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό βλέπει τι γίνεται σε άλλες πόλεις και χώρες του κόσμου, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Μιλάνε μόνο για εκθέσεις, για τουρισμό, ανάπτυξη, τεχνολογία. Αυτά πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα που να συζητάμε. Και όχι το θέμα της καθαριότητας, όπως είπα και νωρίτερα, ή το θέμα του φωτισμού ή ασφάλειας. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο που ήσασταν στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και καλή σας δύναμη. Έχετε καταθέσει, τελειώνει την Κυριακή, πρωτοδικείο. Ναι, τέλος. Οπότε... Οι συνδυασμοί αναλαμβάνουν τα διαδικαστικά. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας δύναμη. Και να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον υποψήφιο δήμαρχο, δήμαρχο Νέας Προποντίδας, τον κύριο Δημήτρη Τσούφη, που θα είναι κοντά μας από την παράταξη Νέα Γενιά, Νέα Πορεία, σε λίγα λεπτά.